Το να σπάσουμε τα 3-8 ώρα. Γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει, όχι μόνο για μας, αλλά για όλο το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο που ξεκινάνε από εδώ. Είναι οργανωμένο από πολλές πλευρές. Το θέμα, και θέλω να το καταλάβετε αυτό, γιατί ακούω μερικούς, να δείτε λέει το οικονομικό. Δεν πρέπει να φοβηθούμε. Το θέμα είναι κοινωνικό. Όλοι μας, η πλειοψηφία, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν οικογένεια και λογικό είναι, ακόμη δεν έφτιαξαν. Μπορούμε να διανοηθούμε το πώς θα είμαστε μέσα στα σπίτια μας, μέσα στα χωριά μας. Η στάση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Και αυτό που πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε όλοι μας, ότι δεν αξίζουμε αυτή την αντιμετώπιση από την εταιρεία. Έχουμε μια επιχειρησιακή σύμβαση η οποία έχει λήξει με υπαιτιότητα της εργοδοσίας εδώ και 3 μήνες. Διαπραγματευόμαστε, κοντεύουν 3 μήνες, είναι 2 οι μήνες, όχι 3. Έληξε 31 Μαρτίου. Διαπραγματευόμαστε τα δίκαια για ό,τι κάνουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί θεωρούμε ότι έχει φτάσει η κατάσταση και ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει τα κέρδη για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς τα κέρδη για τις οικογένειές μας και για τις ζωές μας. Και η εταιρεία μας ζητάει παράλογα πράγματα, τα οποία εμείς δεν δεχόμαστε και τα οποία θεωρούμε ότι είναι και παράνομα. Τι ζητάει η εταιρεία? Η εταιρεία μας ζητάει να κάνουμε 4 12 ώρες βάρδιες, 4 12 ώρα με σε 2 βάρδιες αντί για 3 8 ώρες βάρδιες και 4 ρεπό, κάτι το οποίο, δηλαδή 48 ώρες την εβδομάδα, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα μας εξαντλήσει και θα μας στερήσει πολλά πράγματα τόσο στην κοινωνική όσο και στην υγεία μας.